Το Σωματείο Υδραυλικών Κοζάνης τίμησε τα 25 χρόνια ενασχόλησής του στο έργο της τηλεθέρμανσης, το οποίο επέδειξε περίτρανα τις δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης όταν υπάρχει ανάλογη πολιτική βούληση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τρεις τιμητικές πλακέτες δόθηκαν στον τότε δήμαρχο της πόλης Πάρη Κουκουλόπουλο, τον Γιώργο Κουζικόπουλο και τον Στέφανο Κοτούλα ως πρώην πρόεδροι του και πρωτεργάτες του έργου. Είναι μια επιτυχιακή εκδήλωση για τα 25 χρόνια λειτουργίας τηλεθέρμανσης σε συνεργασία με το Σωματείο Υδραυλικών. Ήταν μια πρωτοβουλία του τότε ΔΣ για να εμπλακούμε στο έργο της τηλεθέρμανσης. Και παράλληλα με την τότε Δημοτική Αρχή, μπόρεσε και το έργο κατοχυρώθηκε στο Σωματείο μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται να κάνουμε μια εκδήλωση σήμερα για να βραβεύσουμε το τότε ΔΣ του Σωματείου μας και παράλληλα και το τότε Δήμαρχο Πάρη Κουκουλόπουλο για το έργο που μπόρεσε να κατοχυρωθεί στον κλάδο μας. Και σήμερα ο Σύνδεσμος με τιμάει για όλη μου την παρουσία για τα 25 χρόνια της τηλεθέρμανσης. Για ένα έργο το οποίο άφησε μεγάλη εποχή στην πόλη μας και γενικά σε όλο τον κλάδο των υδραυλικών πανελλαδικά. Μεγάλη πνοή στην τοπική κοινωνία και στους συναδέλφους όλους, η οποία ήταν και για μας πρωτόγνωρο έργο και πιστεύω ότι το καταφέραμε με άριστα το 10. Σας δυσκόλεψε στις αρχές το έργο? Στις αρχές δυσκολευτήκαμε αρκετά. Όχι, δηλαδή ήταν το πρωτόγνωρο έργο για μας. Από εκεί και πέρα σιγά σιγά, δηλαδή στο τετράμινο, πεντάμινο, βελτιωθήκαμε πάρα πολύ. Και μετά δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα και δεν μας προλάβει η υπηρεσία. Η σημερινή εκδήλωση του Σωματείου Υδραυλικών είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί η τηλεθέρμανση της Κοζάνης, όπως και οι άλλες τηλεθερμάνσεις βέβαια, δεν αποτελεί παρελθόν, αποτελεί παρόν. Η τηλεθέρμανση δίνει επί 25 χρόνια κάθε μέρα εξετάσεις, δίνει κάθε μέρα συγκεκριμένα ωφέλη περιβαλλοντικά και οικονομικά στους κατοίκους της πόλης και της Χαραυγής, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα η τηλεθέρμανση δίνει κρίσιμες απαντήσεις, λέει τις δικές της αλήθειες σε κρίσιμα ερωτήματα που μας απασχολούν και σήμερα. Για το αν θέλουμε περισσότερη ή λιγότερη αυτοδιοίκηση, για το πώς μπορούμε να πετύχουμε την απαραίτητη διαφάνεια, για το πώς καταλήγουν τα πράγματα, ποιο είναι μάλλον το τίμημα του διχασμού και από την άλλη ποιο είναι το κέρας, ποια είναι η ανταμοιβή της ενότητας, γιατί αν υπάρχει ένα μεγάλο μήνυμα από την τηλεθέρμανση Κοζάνης είναι ότι η ενότητα του λαού που όλοι μαζί πετύχαμε ήταν και η μεγαλύτερη εγγύηση για το έργο. Το πιο σημαντικό από όλα για την τηλεθέρμανση που έχει σχέση με το σήμερα και θέλω να το αναφέρω είναι ότι ο ρυθμός πρόσκλησης πελατών, δηλαδή ο αριθμός των συνδέσεων, παρότι ξεκίνησε με μια υστέρηση τα δύο πρώτα χρόνια τηλεθέρμανση, τον πέμπτο κιόλας χρόνο είχε αυτό που προβλέπαν Δανείοι, Φιλανδοί και Γερμανοί τον 17ο. Σπάσαν όλα τα κοντέρ, ανατραπήκαν όλες οι προβλέψεις που υπήρχαν από ευρωπαϊκή εμπειρία δεκαετιών. Αυτό δείχνει και το μέτρο των δυνατοτήτων μας. Από την κρίση σήμερα που βιώνουμε, δεν θα μας βγάλει καμιά ανώτερη δύναμη, κανένας ξένος, κανένας σωτήρας. Το πρόβλημα είναι δικό μας. Εμείς πρέπει να τη βγάλουμε τη λύση, ενώνοντας όλες μας τις δυνάμεις. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι η τηλεθέρμανση είναι και σήμερα παρόν και λέει τις δικές της αλήθειες για όποιον θέλει να τις διαβάσει.